Το πράσινο φως υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις άναψε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για να συνεχιστούν τα έργα συντήρησης της σύραγγας του Αιχελώου ποταμού, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η ενημερωτική ιστοσελίδα in.gr. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με απόφαση της πέρυσι, είχε παγώσει όλα τα έργα εκτροπής του Αιχελώου ποταμού. Στη συνέχεια, το Υπουργείο Υποδομών και τοπικοί φορείς ζήτησαν την ανάκληση της απόφασης που πάγωνε τα έργα, επικαλούμενο ότι υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης της σύραγγας του Αιχελώου μήκους 17.415 μέτρων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε μάλιστα ζητήσει να προσκομιστούν στοιχεία που να ενισχύουν τότε τους ισχυρισμούς του Υπουργείου προκειμένου να αποφασίσει επί του θέματος. Πιθανότατα οι αναθυμιάσεις ήταν η αιτία που έχασε τη ζωή του ένας 50χρονος άνδρας. Πιο συγκεκριμένα, στη μεγάλη χώρα Αγρινίου ανεβρέθη νεκρός εντός Αγρικίας, όπου διέμενε ένας 50χρονος αλλοδαπός αλβανικής υπηκότητας. Πιθανολογείται ότι ο θάνατός του προήλθε από αναθυμιάσεις μαγκαλιού. Ο άτυχος αλλοδαπός διεκομίστη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών για διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, ενώ την προανάκριση διενεργεί το δεύτερο αστυνομικό τμήμα Αγρινίου. Ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων, στο ύψος της Άνω Βασιλικής. Γύρω στις 6 το πρωί της Μεγάλης Τρίτης, ο αστυνομικός της Τροχέας Μεσολογγίου κινούντας στο σημείο εκείνο, όταν το αυτοκίνητο λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου βγήκε από τον δρόμο και βρέθηκε στον γκρεμό. Το αυτοκίνητο στάθηκε σε βράχο και ο αστυνομικός κατάφερε να ειδοποιήσει για βοήθεια τους συναδέλφους του από το κινητό του τηλέφωνο. Κανείς από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο δεν πίστευε στα μάτια του όταν είδαν πως ο συνάδελφός τους δεν είχε πάθει το παραμικρό, ενώ το αυτοκίνητο είχε πάθει πολύ μεγάλες ζημιές. Σύμφωνα με την ημερωτική δημοσιογραφική ιστοσελίδα dt.gr, ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου έμεινε όλη την ημέρα για προληπτικούς λόγους, ενώ το σοκ που υπέστη ήταν μεγάλο. Φωτοβολταϊκά πεζοδρόμια, τα οποία συλλέγουν ενέργεια από τον ήλιο και παράγουν ηλεκτρισμό, συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ, συστήματα που μεταφέρουν το ψυχρό αέρα του υπεδάφου στην επιφάνεια, ώστε να μειώσουν τις καυτές αστικές θερμοκρασίες, και φωτοκαταλυτική άσφαλτος που απορροφά τη ρύπανση της πόλης, είναι μερικές από τις πρωτοποριακές τεχνικές που θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα για το βιοκλιματικό lifting σε γειτονιές που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ενδιαφέρον να ενταχθούν στον συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ πρόγραμμα έχουν ήδη εκδηλώσει οι Δήμοι όπως η Ηλιούπολη, η Αγία Βαρβάρα, η Άγια Ανάργυρη, η Καλυθέα, η Νέα Σμύρνη, το Παλαιό Φάληρο και η Πάτρα. Με στόχο τη δημιουργία χώρων περιπάτου, ποδηλάτου και αναψυχής με πράσινο που θα μειώσουν τη θερμοκρασία της πόλης κατά 2 με 3 βαθμούς το καλοκαίρι. Το πρόγραμμα παρουσίασε χθες σε δημάρχους από ολόκληρη τη χώρα η Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Αμπυρπύλη, μαζί με τον πρόεδρο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Μάνθος Ανταμούρη. Πασχαλινό Παζάρι Αγάπης διοργανώνει ήδη από τη Δευτέρα 11 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Εβδομάδα ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια η Φλόγα στην Αύπακτο. Το παζάρι γίνεται στην αίθουσα του Συλλόγου από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, και θα βρείτε χειροποίητες, λαμπάδες και πασχαλινά δώρα που έχουν ετοιμάσει τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου. Ο Σύλλογος ΑΜΕΑ Αλκιώνη τώρα διοργανώνει και αυτός πασχαλινό παζάρι στην αίθουσα Ναυπακτία στο λιμάνι της Ναυπάκτου από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη. Τα ωράρια είναι 9 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα έως 9 το βράδυ. Εκεί θα πολλούνται πασχαλινές λαμπάδες, κεραμικά, κοπολόγια, χειροποίητα κοσμήματα, εικόνες, γλυκά, κουλουράκια πασχαλινά και άλλα χρηστικά αντικείμενα.